Καλησπέρα. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή. Υπηρετώ στο Δήμο Αλίμου ως Δημοτική Υπάλληλος Κοινοβουλευτικού όμως και εκλέγω από το 2015 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένου στο Δήμο Αλίμου. Στο συνέδριο το πρόσφατο της ΑΔΔ, οι συνάδελφοι και συναγωνιστές με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, εκλέγοντάς με και στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ. Ο Δήμαρχος Αλίμου έχει καταθέσει εναντίον μου δύο αγωγές και μία μήνυση και πλήθος πειθαρχικών διώξεων, επειδή αναδημοσίευσα κείμενα, συνεκριστικές ανακοινώσεις που καταγγέλουν αντεργατικές πρακτικές της Δημοτικής Αρχής. Όλες αυτές οι ενέργειες εντάσσονται σε μια συντονισμένη προσπάθεια να επιτευχθεί η αποχή μου από την άσκηση οποιασδήποτε κριτικής αφορά στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Και δεν πρόκειται ουσιαστικά για πραγματική προσβολή της προσωπικότητάς του. Ο ίδιος, ως πειθαρχικά προϊστάμενός μου, αλλά και ως ιδιώτης, συγχαίει τους ρόλους και τις ιδιότητες που διαθέτει και τις χρησιμοποιεί σωρευτικά και την επιβολή που απορρέει από την ιεραρχική σχέση προϊστάμενου-υφισταμένου, εξαντλώντας κάθε προβλεπόμενο τρόπο δίωξης για τις συγκεκριμένες αναδημοσιεύσεις. Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2020, που ευνίδια η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος αποφάσισαν να απολύσουν συναδέλφους από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς που εργάζονταν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για 8 έως 10 συνεχόμενα περίπου χρόνια. Και μέσα στον Αύγουστο, που οι παιδικοί σταθμοί ήταν κλειστοί και οι συνάδελφοι μου ήταν σε διακοπές. Χωρίς καμία δηλαδή προηγούμενη αξιολόγηση και ενώ όταν μας προβλέπει την ανανέωσή τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος που είναι μέχρι το 2027, αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι παρέστηνε μάρτυρας υπεράσπισης μια συναδέλφου σε ασφαλιστικά μέτρα που έκανε η ίδια. Και από τότε ξεκίνησε η σωρία πειθαρχικών διώξεων και με τη σειρά, μετά αφού προκλήθηκε ένα κύμα συμπαράστασης από συναδέλφους, συναγωνιστές, συνδικαλιστές, συλλόγους, ομοσπονδίες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα την Ελλάδα, πάρθηκε απόφαση από την νομική υπηρεσία του Δήμου να σταλθούν εξώδικα προς τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες και φυσικά πρόσωπα που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος κατέθεσε μήνυση εναντίον για σκοπατική διαφήμιση για τα δημοσιεύματα, για τις απολύσεις, για ιδιωτικοποιήσεις, για στοχευμένες διώξεις συναδέλφων, για αξιοκριτικές τοποθετήσεις. Κατέθεσα αγωγή και εναντίον του Γενικού Γραμματέα της Συνδικαλιστικής Παράταξης, της οποίας είμαι εκπρόσωπος στο Δήμο Αλίμου, του τότε μετά ΟΤΑ και σημερινή ΕΑΣ, του Γιώργου του Χαρίση, ζητώντας του 30.000 ευρώ, επειδή αναδημοσίευσε τα ψηφίσματα συμπαράστασης και τις ανακοινώσεις των συλλόγων και των ομοσπονδιών. Το ίδιο έκανε και σε μένα με δύο αγωγές για διαφορετικά και για την αναδημοσίευση των ανακοινώσεων συμπαράστασης αλλά και για άλλες ανακοινώσεις ζητώντας και σε μένα 30 και 30.000 ευρώ και την προσωπική μου κράτηση και να διαψεύσουμε δημόσια και εγώ και ο Γιώργος Χαρίσης να ζητήσουμε συγγνώμη, να πούμε ότι όλα αυτά που λέγαμε ήταν ψέματα κτλ. Και όλα αυτά επικαλούμενος πλασματικά προσβολή της προσωπικότητάς του με τη μορφή της υποφαντικής δυσφήμισης, η οποία προϋποθέτει τη διάδοση ψευδών γεγονότων και μάλιστα εν γνώση της αναλυτίας τους. Δύο περιπτώσεις από αυτές που επικαλείται ως προσβλητικές είναι αντιπροσωπευτικές της αλήθειας των δημοσιεύσεών μας, αλλά και των σκανδαλωδών χειρισμών του. Η μία είναι ότι έχει τοποθετήσει και διατηρήσει τη θέση του επί σειρά ετών ως προϊστάμενο Οργανικής Μονάδας Διευθύνσεως με το πρόσχημα της αναπλήρωσης απόφυτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που αδιαφυσβήτητα απαγορεύεται από τον νόμο.
και υποδεικνύεται και σαφώς από έγγραφο προς το ΣΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι δημοτικοί υπάλληλοι συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να καταστούν προϊστάμενοι διευθύνσεως, ως απόφοιτοι και το βάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Είναι περίπου 7 χρόνια ο συγκεκριμένος υπάλληλος διευθυντής στο Δήμο και διατηρείται και από την προηγούμενη και από τον προηγούμενο Δήμαρχο. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι... και η δεύτερη περίπτωση είναι η πρόσφατη απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών που χαρακτηρίζει πλασματικούς τους σπουδαίους λόγους που επικαλέστηκε η Δημοτική Αρχή για να δικαιολογήσει τη μία ανανέωση των συναδέλφων μου, συμβασιούχων στους παιδικούς σταθμούς, που απασχολούνται με ανεπάρκειες συμβάσεις. Και το αιτιολογικό της απόφασης είναι κόλαφος για τις μεθοδεύσεις που ακολουθήθηκαν στην περίπτωση αυτή. Όλη αυτή η τακτική και οι επιλογές αυτές καταδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για μια απλή άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του ενάποντα, αλλά για μια προσπάθεια φήμωσης της συνδικαλιστικής δράσης γενικότερα στο Δήμο. Γιατί υπάρχουν και αγωγές και μηνύσεις και σε άλλους συνδικαλιστές και στην πρώην αντιπρόεδρο του Συλλόγου, η οποία επί 7 χρόνια σύχθηκε στα δικαστήρια για δίθεν υπεξαγωγή εγγράφου και φυσικά γενικά αθώθηκε μετά από 7 ολόκληρα χρόνια διώξεων και ηθικής και οικονομικής εξόντωσης. Είναι δηλαδή πολλοί συνάδελφοι που βρίσκονται στην δική μου κατάσταση, αλλά έχω την τύχη να έχω ένα ανθρώπινο τείχος, μπορώ να πω, συναδέλφων, συναγωνιστών και που με στηρίζουν και αγωνίζονται για το δίκαιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.